Νάρα, καλησπέρα. Θα αρχίσουμε με χρόνια πολλά, βέβαια, που αρχίζουμε το πλήμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτές τις όμορφες στιγμές που θέλουμε να ζήσουμε όλες αυτές τις μέρες και να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας το μήνυμά τους στους ενημότες μας, στους συνανθρώπους μας. Όπως γνωρίζουμε, ο Δήμαρχος και το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο, ο Δήμος Αριστοτελειδικά, έχει από πέρυσι προγραμματοποιεί κάποιες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες γιορτές. Φέτος, στα πλαίσια αυτών των γιορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα παιδιά και στην τρίτη ηλικία, και λαμβάνοντας υπόψη και τις δύσκολες τιμές της οικονομικής κρίσης που έχουμε υποστεί όλοι, θα πραγματοποιήσουμε, χρησιμοποιώντας τις δομές και τις δράσεις του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου, τον αστυνομικό των τοπικών και των δημοτικών συμβούλων και των συνδημοτών μας, κάποιες μικρές μικρές εκδηλώσεις που θα μας δώσουν χαρά να γιορτάσουμε μαζί με τα παιδιά και να έρθουμε πιο κοντά με τη τρίτη ηλικία, τους γονείς, τους συγγενείς, τους φίλους μας, τους γειτόνιους μας. Έτσι, στα πλαίσια αυτών των γιορταστικών εκδηλώσεων, θα ήθελα λίγο να παρακολουθήσετε και να συγκρατήσετε, αν μπορείτε, λίγο τις ημερομηνίες για να συγγράψουμε όλοι μαζί στην καλύτερη πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων και να δώσουμε πραγματικά τη χαρά στους συνανθρώπους μας ενημότερα. Έτσι θα ξεκινήσουμε για τους μικρούς μας φίλους ένα κύκλο εκδηλώσεων όπου με τη συμμετοχή κλόουν, ανιματέρ, ξυλοπόδαρων και μουσικών συνόλων θα γιορτάσουμε με τους μικρούς μας φίλους σε όλα τα χωριά του Δήμου και ο Δήμαρχος με το Δημοτικό Συμβούλιο θα προσφέρει δώρα στους μικρούς φίλους μας. Έτσι θα ξεκινήσουμε στο Νεοχώρι στις 20.12 στις 5.30 ώρα το απόγευμα, σε μια γιορτή που την έχουμε ονομάσει Άνω του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, στην οποία θα συμμετέχουν οι χοροδίες του Παλαιοχωρίου με δημοτικά και παραδοσιακά κάλαλα από όλη την Ελλάδα, μαζί με την χοροδία του Δημοτικού Σχολείου του Νεοχωρίου στην Κεντρική Πλατεία, όπου εκεί θα ολοκληρώσουμε και τη γιορτή, δίνοντας τα δώρα στους μικρούς μαθητές μέσα από κάποια μουσικά σχήματα, σύνορα. Στις 20.12, ακριβώς μετά τη γιορτή στο Νεοχώρι, θα πάμε στη Μεγάλη Παναγία. Εκεί, σε ένα τάγμα χοροδιών παραδοσιακών, με κάλαντα επίσης πάλι και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα, στην οποία θα συμμετέχουν οι χοροδίες Παλαιοχωρίου, Μεγάλης Παναγίας, Θέρμης και Πλέας από τη Θεσσαλονίκη. Θα μας κάνουν τη τιμή, θα τους έχουμε κοντά μας. Στην ίδια εκδήλωση θα συμμετέχουν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Μεγάλης Παναγίας, του Γωματίου και των Πυργανικίων, όπου ο Δήμαρχος θα μοιράσει δώρα στους μικρούς μαθητές. Στις 21 του μήνα, μέρα Παρασκευή και μέρα που κλείνουν τα σχολεία, θα γίνει μια κεντρική γιορτούλα στην πλατεία του Παλαιοχωρίου, όπου εκεί μαζί με τους φορείς έχουμε αποφασίσει να ονομάσουμε το άναμα του Δέντρου των Ευχών. Θα γίνει δηλαδή στις 5.30 το απόγευμα, θα στολιστεί και θα ανάψουν τα κεράκια, τα λαμπάκια, τα λαμπιόνια, τα πολύχρωμα στο δέντρο, στην πλατεία του Παλαιοχωρίου. Εκεί πάλι συμμετέχονται σε μικροί μαθητές και οι χοροδίες του Παλαιοχωρίου, της Μεγάλης Παναγίας και του Καπί της Αρδέας. Θα μας ψάλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και κάποιους ίσως ύμνους, οι οποίοι τα έχουν επιλέξει οι ίδιοι, και μετά με τα φαναράκια, όλοι μαζί τραγουδώντας τα κάλαντα, θα πάμε στο Δημοτικό Σχολείο του Παλαιοχωρίου για μια μικρή εκδήλωση αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία και στα παιδιά. Όπου εκεί επίσης θα μοιραστούν δώρα στους μικρούς μαθητές του Παλαιοχωρίου. Στις 21, το μεσημέρι, γιατί δεν μας παίρνουν οι γιορταστικές μέρες, κλόουν πάλι στο κλειστό γυμναστήριο του Στανού, θα συμμετέχουν σε μια όμορφη γιορτή μαζί με τα παιδιά, μοιράζοντας ο Δήμαρχος τα δώρα στους μικρούς μαθητές. Στις 6.30 το απόγευμα της ίδιας μέρας, η ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο της Στρατονίκης,
όπου οι μικροί μαθητές και η τρίτη ηλικία, οι άνθρωποι, οι μεγάλοι, θα συμμετέχουν στην ίδια γιορτή. Πάντα οι γιορτές αυτές, είπαμε, θα είναι αφιερωμένες στους μικρούς και στους μαθητές και στους συνδημότες μας της τρίτης ηλικίας. Στις 23 του μήνα, 22 του μήνα, συγγνώμη, είναι η ίδια γιορτή στην Ολυμπιάδα και στη Βαρβάρα. Στη Βαρβάρα θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Σχολείο, και αυτό ζητάμε για την έκκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση των χώρων, και στις 4.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ίδια γιορτή αφιερωμένη στους μικρούς μαθητές και στην τρίτη ηλικία στην Ολυμπιάδα. Το ίδιο βράδυ, της 22ης Δεκεμβρίου, στο θέατρο της Αγνέας θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Μουσικής Σχολής του Δήμου Αριστοτέλη, αφιερωμένη και η ίδια στους μικρούς μαθητές και στην τρίτη ηλικία. Στις 23 του μήνα, στο Στρατόνι, θα γίνει μια γιορτή στην Παραμυθοχώρα με μια παιδική χοροδία και με γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και στην τρίτη ηλικία. Το ίδιο βράδυ, στις 23 Δεκεμβρίου, στη Βαρβάρα, ένα μικρό ορχιστρικό σχήμα 4 ατόμων από τους δασκάλους της Μουσικής Σχολής που αποτελούν και μέρος της Καμεράτα του Δήμου Αριστοτέλη θα συμμετέχουν σε ένα εορταστικό πρόγραμμα κλασικής μουσικής. Στις 28 Δεκεμβρίου, στην Ερισό, στο Πολιτιστικό Κέντρο, θα γίνει η ίδια γιορτή για τους μικρούς μας φίλους, στις 12.30 το μεσημέρι, και στις 3.30 θα γίνει η γιορτή στην Αμουλιανή, στο Δημοτικό Σχολείο, για τους μικρούς μαθητές και τους μεγάλους φίλους μας. Στις 30 Δεκεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρνέας, θα γίνει η γιορτή για την πρωτοχρονιά, θα την κάνουμε δύο μέρες νωρίτερα, την κορυφαία εκδήλωση Δήμου, με τις χοροδίες του Δήμου Αριστοτέλη, τη μικρή χοροδία του Ναού του Κυρίου και Μεθοδίου και τη μεταμεράτα του Δήμου Αριστοτέλη σε χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα δημιουργήματα της Καμερά. Θα ήθελα να πω ότι συγχρόνως με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος, κάθε τοπική κοινότητα, με τους συλλόγους, τους φορείς, θα δημιουργήσει και θα πραγματοποιήσει κάποιες γιορτές, αναδεικνύοντας τα ήθη και έθιμα του τόπου μας και κάνοντας κάποιες γιορτές που έχουν γίνει θεσμός γιατί πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Όπως η Γουρνοχαρά στο Στανό, η Τσιγαριδογιορτή στο Παλιοχώρι, η Χριστουγεννιάτικη Αυλή στην Αρνέα, η Παραμυθοχώρα που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Στρατόνι, στη Μεγάλη Παναγία κάποιες παιδικές εκδηλώσεις σε ανοιχτό κεντρικό σημείο του Δήμου. Όλοι μαζί να συμμετέχουμε, να δώσουμε χαρά, ελπίδα και να δώσουμε το μήνυμα της γιορτής των Χριστουγέννων, ανατέλλοντας για μας μια καινούργια πρωτοχρονιά πιο ελπιδοφόρα και πιο όμορφη για το 2013. Θα ήθελα τη συμμετοχή σας, τη βοήθειά σας, γιατί εμείς θα σηκώσουμε όλο το βάρος των εκδηλώσεων για να γίνουν πιο όμορφες, πιο μυρικές και να προσφέρουμε αυτά που θέλουμε στους συνδημότες μας. Ευχαριστώ.